Μπορεί από τις 13 Φεβρουαρίου να μπει και φρένο στο καθημερινό τους μεροκάματο εξαιτίας της τότε απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Ρεθύμνου. Σήμερα όμως μία ακόμα δικαστική μάχη τελικά χάθηκε για αυτούς. Ο λόγος για τους 24 πρώην συμβασιούχους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Μητροπολιτικού Δήμου, οι οποίοι, αν και όπως ισχυρίζονται, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην υπηρεσία τους, εν τούτης οδηγούνται σταδιακά στην ανεργία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Πληρούν τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν στη δουλειά. Αυτό θέλουμε και σαν σύλλογος και οι εργαζόμενοι το ίδιο, να επιστρέψουν στη δουλειά τους, και θέλουμε συμμάχους όλους τους συναδέλφους μας. Εδώ και πολλούς μήνες παρακολουθούμε τον αγώνα που κάνουν οι συναδελφοί μας εδώ στο Δήμο Ρεθύμνου. Ως Πανελλήνια όμως ποδή εργαζομένων σε τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σαν αδειδή, συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αίτημά τους και καλούμε όλοι να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η πολιτική ομοιρία που έχει με τις νέες στρατιές συμβασιούχων που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση και οι πολιτικές των μνημονίων. Το πρωί, 24 πρώην εργαζόμενοι του Δήμου Ρεθύμνου, έχοντας στο πλευρό τους και άλλους συναδέλφους τους, συγκεντρώθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, όπου εκδικάστηκε στο ειρηνοδικείο η προσωρινή διαταγή που είχαν καταθέσει. Οι εργαζόμενοι στο Ρεθύμνο καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι απαραίτητοι. Υπάρχουν αποφάσεις και του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες αποδεικνύουν το γεγονός, και καλούμε και σήμερα τη δικαιοσύνη να δώσει την προσωρινή διαταγή να επιστρέψουν οι συνάδελφοι στη δουλειά μέχρι να φτάσουμε στην τελική μας δικαίωση. Η απόφαση του δικαστηρίου όμως τους έκοψε κάθε ελπίδα για να επανέλθουν στη δουλειά τους, καθώς το αίτημά τους απορρίφθηκε παρά το γεγονός ότι στη δίκη κατέθεσαν υπέρ τους και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής. Οι συμβασιούχοι έχουν πλέον στρέψει το βλέμμα τους στο τελευταίο δικαστήριο που θα γίνει το Μάιο, δηλώνοντας πως θα παλέψουν μέχρι και την τελευταία στιγμή, διεκδικώντας το δικαίωμα στην εργασία.